Σήμερα το ταξίδι μας θα είναι σε έναν καταράχτη και αυτός είναι ο καταράχτης Αδωνίων στην Κορυδία. Η πρόσβαση απαιτεί πεζοπορία 15 με 20 περίπου λεπτών με μέτριο βαθμό δυσκολίας στο σύνολο, ενώ σε κάποια σημεία η ανάβαση είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Το μονοπάτι είναι σημαδεμένο με κόκκινα βέλη. Σημείωση: τη διαδρομή στο μονοπάτι την έχω βιντεοσκοπήσει και μπορείτε να τη δείτε ολόκληρη στην άλλη μας ιστοσελίδα, το Photo News. Το link θα το βρείτε κάτω στις πληροφορίες. Οι καταράκτες των Αδωνίων είναι δύο, με την πρόσβαση στο δεύτερο να είναι εξαιρετικά δύσκολη και να απαιτεί ορειβατικές ικανότητες. Οπότε το μονοπάτι πηγαίνει μέχρι τον πρώτο καταράκτη. Αποτελούν ένα κρυφό παράδεισο της Κορυδίας και βρίσκονται κοντά στο χωριό Αηδόνια Νεμαίας, που είναι γνωστό εκτός τους καταράκτες και για τους μυκηναϊκούς θησαυρούς, θησαυρή των Αδωνιών και των πολλών μυκηναϊκών τάφων. Μέσα σε ένα τοπίο απαράμιλης φυσικής ομορφιάς, πλούσιο σε βλάστηση και νερά, οι καταράκτες μαγεύουν τους επισκέπτες. Σε όλη τη διαδρομή σε συντροφεύει ο ήχος από τα τρεχούμενα νερά, συνοδεία από κελαϊδίσματα των Αηδονιών, εξού και η ονομασία του χωριού. Όταν φτάσετε στον πρώτο καταράκτη θα δείτε ότι σχηματίζεται μια φυσική πισίνα όπου οι πιο τολμηροί μπορούν να κολυμπήσουν και να δροστούν στα κρύα νερά του καλοκαίρι. Είναι μια υπέροχη εκδρομή, κυρίως στην άνοιξη, που έχει πρασινίσει ο τόπος και έχει γεμίσει με λουλούδια η περιοχή. Περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την ιστοσελίδα του καναλιού. Πιστεύουμε να σας άρεσε το βίντεο και σας προσκαλούμε να κάνετε εγγραφή και στο κανάλι μας. Δίνουμε ραντεβού στο επόμενο θέμα μας από την Ελλάδα. Μέχρι τότε να είστε καλά.